Δυστυχώς από παράδεισος εκεί ο τόπος μας έγινε κόλαση. Όταν πλησιάσει σε απόσταση 5 μέτρο γύρω, πέφτεις κάτω. Λιποθυμάσαι από τη μυρωδιά, δεν αντέχεις. Αυτά είναι τα λόγια των κατοίκων της Ξερόλακας, αφού το πρόβλημα που έχει προκύψει με το βιοαέριο προστίθεται στο μακρύ κατάλογο της αλλεπορίας τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νεολόγος των Πατρών, η δύσκολη αυτή συνθήκη προβλέπεται να έχει τέλος, αλλά όχι άμεσο. Τι συμβαίνει? Ο εργολάβος που έχει επιφορτιστεί με τη δημιουργία του δικτύου για την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αποδόμηση των σκουπιδιών έχει αφήσει το έργο ημιτελές, αφού δεν έχει πληρωθεί. Όπως βλέπετε στις εικόνες, υπάρχουν 25 γεωτρήσεις στην Ξερόλακα. Τα σωληνάκια που κανονικά έπρεπε να έχουν μπει στο εσωτερικό του μαύρου σωλήνα, που εξέχει τις γεώτρησεις, δεν έχουν τοποθετηθεί. Θα συνδέονταν με το μηχανισμό που υπάρχει ο πύρσος που καίει το βιοαέριο. Αξίζει να σημειωθεί πως τα μηχανήματα αυτά είναι ανενεργά. Δεν μπορούμε να. Καλά, το έχω ξεχάσει εγώ το μπαλκόνι. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι και οι συνήκοι υπόλοιποι. Είναι οι γειτονιές κάτω, οι πολυπληθέστεροι των συγγενών, της Καλλιθέας, πώς λένε τους άλλους πολιτικούς συλλόγους που είναι από το αρτικό διαμέρισμα. Εκεί κυριολεκτικά δεν μπορούν να σάνουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργολάβος λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και του κορονοϊού δεν έχει πληρωθεί για το χρονικό διάστημα έως το τέλη του 2020. Ως εκ τούτου, το βιοαέριο δεν καίγεται, βγαίνει από τις ανοιχτές τρύπες της γεώτρησης και προκαλεί έντονη δυσοσμία στην ατμόσφαιρα, ενώ παράγει τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των πολιτών. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Λεωτσινίδη, χημικό αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής, διευθυντή του εργαστηρίου υγιεινής του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την αποδόμηση των σκουπιδιών παράγονται ουσίες χημικές ενώσεις. Το βιοαέριο, όταν δεν καίγεται, μπορεί να παράγει τοξικές ουσίες, καρκινογόνες ή και τα δύο μαζί. Είμαι παθών. Που σας το λέω, είμαι παθών. Έχουμε γεμίσει καρκίνους. Μυρίζει, αλλά αυτό δεν είναι μυρουδιά. Μυρίζουν και τα σκουπίδια. Είναι ότι είναι κακιά μυρουδιά. Είναι δολοφονική μυρουδιά. Είναι ένα μείγμα αερίου το οποίο παράγεται από το λιώσιμο των σκουπιδιών. Σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο, υπάρχει και με τα λίμματα, καθώς σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση οι γύρω δρόμοι γεμίζουν από τα ζουμιά των σκουπιδιών. Είναι τα ζουμιά τα οποία διαχέονται. Βγαίνουν, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα ζημιά. Η Ξερόλακα είναι σε υπέρτατο βαθμό κορεσμένη. Βγαίνουν στον δρόμο και διαμαρτύρονται κάτι των συγγενών. Να σημειώσουμε πως η ολοκλήρωση του έργου ανήκει στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αρχής, αφού είχε ξεκινήσει πριν τη δημιουργία του νέου φορέα διαχείρισης απορριμμάτων της Αχαΐας στον Σιδησά. Υπάρχει μάλιστα και σχετική προγραμματική σύμβαση για ολοκλήρωση μετά από παράταση τον Νοέμβριο 2021. Το έργο θα ολοκληρωθεί σύντομα λόγω γραφειοκρατικών προβλημάτων και διαδικασιών στο μεταβατικό στάδιο της δημιουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας από τον ΦΟΣΔΑ. Δεν πληρώθηκε ο εργολάβος και σταμάτησε εργασίες. Όταν ανοίξει ο καιρός, γιατί το χειμώνα τέτοιες εργασίες είναι δύσκολες, θα συνεχιστεί το έργο. Πάντως, σε μικρό χρονικό διάστημα από την επανέναρξη θα τελειοποιηθεί, δηλώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νίκος Ασπράγκαθος. Όπως προκύπτει και από τα λεγόμενα του κυρίου Αντιδημάρχου για έναρξη των εργασιών με το άνοιγμα του καιρού, δηλαδή την άνοιξη, και με δεδομένο ότι θα απαιτηθεί χρόνος τουλάχιστον 4 μηνών για την ολοκλήρωσή τους, οι κάτοικοι θα συνεχίσουν για μήνες να ταλαιπωρούνται.